Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σήμερα. Μόλις έχω ξυπνήσει, θα ντυθώ, θα έρθει η Χρύσα να με πάρει, θα πάμε με το αυτοκίνητο και τα λέμε σε λίγο. Δεν έχει κρύο ο καιρός, είναι καλά, απλά έχει λίγο συννεφιά. Έχει γύρω στους 17 βαθμούς. Η Χρύσα κλασικά άργησε πάλι. Μια ζωή την περιμένουμε. Όταν έχεις DSLR και δεν έχεις autofocus στο φακό, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις vlog, γιατί γυρνάω το πορτάκι της κάμερας και τραβάω εμένα, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει συνέχεια να φτιάχνω το focus. Οπότε κάποιες φορές, αν δεν είναι καλό το focus, να ξέρετε ότι ευθύνομαι εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά γιατί δεν βλέπω πολλές φορές. Λοιπόν, τώρα η Χρύσα με πήρε τηλέφωνο, υποτίθεται ότι όταν είναι σε ένα σημείο εδώ λίγο πιο πάνω με παίρνει τηλέφωνο ότι φτάνει για να βγω. Εγώ είμαι ήδη έξω, την περιμένω. Ακούγεται εκκλησία γιατί είναι η Κυριακή. Η Χρύσα κάνει βόλτες γύρω από μένα μόλις έχει φτάσει. Let's go! Πού πας με χειρόφρενο? Ναι, κατεβάζουμε το χειρόφρενο, μην ξεκινήσουμε. Καλημέρα! Καλημέρα! Ξεκινήσαμε και δεν σας είπαμε πού πάμε. Πάμε να παραλάβουμε τον κολλητό μου από την Δράμα. Έρχεται από Αθήνα σήμερα. Έχω πολύ καιρό να το δω. Δεν είναι το vlog έκπληξη που σας είχα υποσχεθεί αυτό εδώ. Το vlog έκπληξη θα ανέβει την επόμενη εβδομάδα. Για το λόγο ότι πρέπει πρώτα να παίξει τηλεοπτική εκπομπή που τραβήξαμε, γιατί πήγα για τηλεοπτική εκπομπή. Οπότε πρέπει να παίξει πρώτα εκείνη και μετά να μην κάνω spoil εγώ στην εκπομπή. Οπότε θα ανέβει το βίντεο την επόμενη Τρίτη. Τα λέμε λοιπόν από το δρόμο και τα λέμε από τη Δράμα. Σταθμός τρένου Δράμας. Βέβαια τους έχουν εγκαταλείψει λίγο από τη Βόρεια Ελλάδα, η σταθμή είναι λίγο ξεχασμένη. Είναι λίγο ξεχασμένη. Ναι, ναι, θυμίζει λίγο δεκαετία του 80. Σκουριασμένα σιδερά όλα τα πάντα. Από εδώ έχει κάποιο σπασμένα τρένα. Κάντε την ερώτηση, από πού θα έρθει. Αυτή δεν είναι η ερώτηση. Έλα, κάντε την ερώτηση, από πού θα έρθει. Είχα σκοπό να την κάνω, αλλά δεν θα την κάνω. Γιατί? Γιατί πρέπει να σκέφτομαι μόνη μου. Θες να πάμε πάνω? Α, ναι. Πού θα έρθει. Το είπα. Το είπα. Κοίτα. Πρακτικά δεν ξέρω από πού θα έρθει. Αλλά πρόσεξε. Επειδή είμαι έξυπνος και σκέφτομαι, όπως βλέπουμε, από εκεί, από εδώ, έρχεται από Αθήνα. Και το τρένο ξεκινάει από Αθήνα και φτάνει Αλεξανδρούπολη. Οπότε η Αλεξανδρούπολη είναι δεξιά. Οπότε λογικά θα έρθει από εκεί. Είδες, εγώ αυτό δεν τα ήξερα. Ρε φίλε, προς ανατολή σου λίγο. Δεν μπορώ τώρα. Από πού ήρθες? Εσύ από πού ήρθες? Από πού ήρθες? Από εκεί. Εσύ ήρθες από εκεί. Άρα, από εκεί είναι η Καβάλα. Ωραία. Από τα δεξιά της Καβάλας ποια είναι? Η Αλεξανδρούπολη. Από τα δεξιά της Καβάλας. Όπως βλέπεις την Καβάλα. Τώρα από εδώ που είμαστε, η Καβάλα είναι αριστερά. Γιατί γυρίσαμε. Ωραία. Ωραία. Έτσι ήμασταν και πριν. Χρύσα, δεν ήμασταν έτσι. Ήμασταν από την άλλη. Θα δεις το βίντεο. Δες με λίγο. Δες λίγο. Εδώ πέρα. Πού πάμε τελικά? Έλα. Δεν είναι τίποτα. Δεν πέφτει. Λοιπόν, δες λίγο. Από εδώ ήρθαμε. Είναι η Καβάλα. Ωραία.
Το έχουμε. Από εδώ είναι η Καβάλα. Από εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Από εδώ. Ε. Δες λίγο, ρε. Από εδώ είναι η Καβάλα. Από εδώ ήρθαμε. Σωστά. Από εδώ. Δεν είναι από εδώ η Καβάλα. Ναι. Ωραία. Άμα πάμε ευθεία σε Καβάλα και συνεχίσουμε ευθεία, θα φτάνουμε Αλεξανδρούπολη. Όχι, άμα πάμε προς τα εκεί. Ευθύλα. Λοιπόν, τώρα, τώρα θα παίξει το κλασικό 2 hours later. Η Χρύσα κατάλαβε. Μη με κάνεις ξεφτύλα. Έλα, σταμάτα να κάνεις αντίπιση το 10χρονο. Λοιπόν, εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Η Χρύσα, επειδή κάναμε ότι πάμε προς Θεσσαλονίκη και τελικά στρέψαμε και φύγαμε ευθεία προς Δράμα, γιατί Δράμα πρέπει να ανέβεις. Όσοι ξέρετε, οκ. Okay. Οπότε η Χρύσα λίγο αποπροσανατολίστηκε. Βέβαια το κάνουν πολύ συχνά. Εδώ στην πόλη της προπατάει και δεν ξέρει πού είναι ο Βορράς και ο Νότος και προσανατολίζεται. Λέει το ψέμα. Έλα, άστο, μην μιλάς. Λοιπόν, talk to my hand. Λοιπόν, οπότε ανεβήκαμε και στα ψηλά. Οπότε από εδώ θα έρθει το τρένο, θα σταματήσει και θα συνεχίσει ευθεία η Αλεξανδρούπολη. Λέει τύψα, καλημέρα ταξιτζή, καλή άνοιξη και καλό Πάσχα. Καλημέρα ταξιτζή. Δεν ξέρω το Fox που είναι, λοιπόν. Ήρθαμε, φτάσαμε Καβάλα, παρκάραμε. Ε? Να δω πώς είναι το Fox. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε για καφέ. Έχει ανοίξει το υποβρύχιο χθες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και από τον Δημήτρη. Καλημέρα σας. Και εδώ είναι ο μικρός, ο Junior. Που δεν είναι πια μικρός. Καλημέρα σας. Δεν είναι, μικρός είναι, μικρός είναι. Μην με λέτε μικρός. Είναι μικρός ακόμα, όταν μεγαλώσει. Είσαι μικρός ακόμα. Είσαι νηνή ακόμα. Είσαι νηνή ακόμα. Τελειώσαμε τον καφέ. Τα παιδιά πήγανε σπίτι να ξεκουραστούν, να φάνε τα σχετικά. Και ο Δημήτρης θα έρθει να γυρίσουμε το vlog, το γιόλο που ανέβηκε Κυριακή, προχθές. Σύννεφα! Καμάρες. Από τα πιο γνωστά σήματα κατά τεθέν της πόλης, οι καμάρες και το κάστρο. Είναι η Νίκη μαζί μου, πάμε στο κανάλι. Το κανάλι βρίσκεται πέραν του παλιού Καρνάγιο. Πάω να πάρω κάτι πράγματα για να κάνω μια εκπομπή μοντάζ που έχω πάρει. Και τη μηχανή την έχω σπίτι, γιατί τη Χρύσα με πήρα από το σπίτι, όπως είδατε και το πρωί. Και
Είμαστε με τα ποδαράκια. Η Χρύση έφυγε και πάμε επειδή είχε ωραία μέρα. Αν και λίγο περίεργο ο καιρό σήμερα. Τελικά έβγαλε ήλιο και είπαμε να περπατήσουμε. Μετά θα πάμε για φαγητό. Πρέπει να ακούσουμε όλοι. Ναι. Και μετά θα πάμε να γυρίσουμε το γιόλο. Με τον Δημήτρη. Αυτή εδώ είναι η άλλη πλευρά της πόλης. Εδώ απέναντι είναι το παλιό Καρνάγιο. Τώρα είσαι στον δρόμο όμως. Τώρα περπατάμε στη μέση του δρόμου. Και εδώ είναι το παλιό νοσοκομείο. Στο πρώτο vlog που είχαμε κάνει, είχα περάσει αυτόν εδώ πέρα τον δρόμο για να πάω να σας βγάλω το βίντεο. Τελειώσαμε τη δουλειά μας που είχαμε και πάμε τώρα για φαγητό. Τι όμορφη πόλη που έχουμε. Φάγαμε. Πάμε να πάρουμε να φάμε ένα γλυκάκι. Γιατί ως Έλληνες μετά το φαγητό επιβάλλεται το γλυκό. Επιβάλλεται. Και τα παιδιά μας περιμένουν στον κήπο να πάμε σπίτι να κάνουμε το γιόλο. Oh yeah! Είναι δύσκολος και κουρασμένος τώρα. Τον κούρασα. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το γιόλο, το έχουμε κάνει μοντάζ, έχει ανέβει. Πρακτικά το έχετε δει προχθές. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτιάχνετε γιατί θα φύγει. Καλό βράδυ, μωράκια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, δεν ξέρουμε τι ώρα το βλέπουν. Οπότε μπορείς να πεις μια καλησπέρα και μια καλημέρα και ένα καλό βράδυ. Τα πάντα λοιπόν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, να είστε καλά. Θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο. Κάντε subscribe με τη βοηθάει. Κάντε like επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση στο βίντεο αν σας άρεσε. Μην με κοροϊδεύετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα ακόμα βίντεο.